το θάνατο πατήσας και της ευθυμνήμαση ζωή χαρισάμενο ραγίσον την κληρονομία σου νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προσόν τον αιών αξίους ημάς πίσον Θεοτόν και Παρθένεν παρορώσαν τα πλημελήματα ημών. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας, για την αγάπη που δείχνετε για μένα, την αγάπη που δείχνετε για τον τόπο και κάθε μέρα με κάνετε και πιο χαρούμενο και ευτυχισμένο. Δεν θα πω, δεν θα αναφερθώ σε πολιτικές αναλύσεις και τα λοιπά. Μόνο ένα ευχαριστήριο και θα σας πω μόνο τούτο. Η Κυπαρσία είναι η νύφη της τριφυλίας. Και εγώ τις νύφες ξέρω να τις στολίζω σωστά. Το έχω. Θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύουν. Θα δείτε το λιμάνι να αξιοποιείται. Θα δείτε την πλατεία να αλλάζει. Θα δείτε καινούριο φωτισμό στην πόλη. Θα δείτε πολιτισμό, καθαριότητα. Θα δείτε παιδικές χαρές. Θα δείτε αθλητικά κέντρα. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε το τοπικό ψηφοδέλτιο της Κυπαρσίας που απαρτίζεται από τους παρακάτω. Κυφτάκι Ολυμπία του Παναγιώτη, Ιωάννης του Νικολάου. Νικητόπουλος Αριστίδης του Γεωργίου. Κούλιας Δημήτριος του Νικολάου. Σάρλας Βασίλειος του Γεωργίου. Σαρλάς, Κοτάδη Αναστασία του Ανδρέα. Σιγαρίδα Κόκα Μαρία του Γερασίμου. Γεννήθηκε το 1994 το στενοπούλι μας, στο καλό νερό. Χρονόπουλος Δημήτριος Τσίμης του Αλέφου. Γεννήθηκε το 1952 στην Κυπαρσία Μεσσηνίας, είναι συνταξιούχος του ΟΑΕ, έχει διατελέσει επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, καθώς και πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή δύναμη και με την Κύπρο. Του συνδυασμού άνοδος τριφυλίας για τη δημοτική κοινότητα Κυπαρσίας είναι το εξής. Επίσπευση της οριστικής αναστήλωσης του ιστορικού κάστρου της Κυπαρσίας σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και ανάδειξή του ως μνημείο ιστορίας και πολιτισμού. Ολοκλήρωση του λαογραφικού μουσείου και αποκατάσταση των καλτερεμιών της Άνω Πόλης. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης. Παραχώρηση του πάρκου του ΟΣΕ για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου πολιτισμού, χώρου αναψυχής και χώρου στάθμευσης. Αναστήλωση και διαμόρφωση του νεοκλασικού κτηρίου της Εθνικής Τραπέζης επί της οδού Λευτερίου Βενιζέλου, ώστε να γίνει ένα σύγχρονο πνευματικό και συναδριακό κέντρο. Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επισκευής του λιμένα, επιμήκυνση του προσύνεμου μόλου και εκβάθυνση του λιμένα με σκοπό να γίνει ένα σύγχρονο λειτουργικό λιμάνι με προοπτική τη σύνδεση της τριφυλίας με τα νησιά του Ιωνίου. Συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή, που θα είμαστε εμείς, για τη συντήρηση και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Επανεξέταση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό την άμεση ενίσχυση με προσωπικό του αστυνομικού τμήματος της Κυπαρσίας.
με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης, άμεση συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Σας ευχαριστούμε. Και δήμαρχος όταν θα βγω, πάλι έτσι όλοι μαζί θα τα λέμε, θα είστε σίγουροι. Έτσι όλοι μαζί θα τα λέμε. Γιατί όλοι έτσι μαζί πρέπει να δίνουμε λύσεις και να βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα αξιοποιούν την περιοχή μας. Τουριστικά την Κυπασία πρέπει να την ανεβάσουμε. Είναι η πόλη που μπορεί, είναι η πόλη που μπορεί να φέρει τους σπόρους για το Δήμο. Η Κυπασία πρέπει να έχει τουριστική ανάπτυξη. Και ρίχνω μεγάλο βάρος και στόχο σε αυτό. Έχει ομορφιές, έχει παραλίες, έχει το κάστρο, έχει όμορφη πλατεία, έχει τα πάντα, καταστήματα κλπ. Δεν θα ξεχωρίσω την Κυπασία από τα Φιλιατράκια μου του Αραγιάνους. Θα κοιτάξω να συζητήσω και να μειώσω τις αποστάσεις, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε. Μπράβο, γιατί πρέπει να ανοίξουμε νέους ορίζοντες. Πρέπει να ανοίξουμε νέους ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά, μέχρι και με την Πύλο. Πρέπει να καλέσουμε τον Δήμαρχο της Πύλου, της Ζαχάρου, να τους τιμήσουμε, να τους δώσουμε το κλειδί της πόλης. Όταν έχεις καλές συνεργασίες με διπλανούς δημάρχους, γιατί τα γνωρίζω την τοπική αυτοδιοίκηση και δουλεύω πάρα πολλά χρόνια λόγω επαγγέλματος. Και μπορείς να πάρεις αποφάσεις και να βοηθήσουν και αυτοί σε λογικά πράγματα, όπως τα σκουπίδια που θα αναλύσω και θα σας πω το τι θα συμβεί μεθαύριο στην ομιλία μου. Όπως πήραμε μια φωτιά, ρε αδερφέ, παίρνεις τον δήμαρχο δίπλα και του λέω: σε παρακαλώ, στείλε μου ένα πυροσβεστικό δίο. Παίρνεις την πύλο και του λέει: στείλε μου, έχεις μια πλημμύρα. Δεν μπορεί να, να είμαστε απομονωμένοι. Αλλά και δεν μπορεί να παίρνει ο δήμαρχος της πύλου τα λεφτά και εμείς να καθόμαστε να τον κοιτάμε με την ομπρέλα και να φωτογραφίζουμε το βανάκι με το γερανάκι που κόβει το δέντρο και να παρουσιάζουμε τα έργα της περιφέρειας σαν έργα του Δήμου. Έτσι. Είναι ψεύτες! Μπράβο! Ο Δήμος δεν είχε πρόγραμμα, δεν έχει έργα και έχουν γίνει ατασταλίες. Τους καταγγέλλω. Σε λίγο καιρό θα δείτε τι χαρτιά θα πάνε σε υπηρεσίες που πρέπει και θα τους καλέσουν να απολογηθούνε. Γιονίσανε το Δήμο. Δεν ξέρουμε που υπάρχουν τα αυτοκίνητα του Δήμου. Δεν ξέρουμε που υπάρχουν τα γκρέιντερ. Δεν ξέρουμε που υπάρχουν οι πορτούζες. Τι κάνουμε, δίνουμε αναθέσεις. Αβέρτα αναθέσεις. Αυτά θα ελεγχθούν. Πόσο αγοράστηκαν τα δύο τελευταία απορριμματοφόρα, με ποιες διαδικασίες. Με 1.000.000 χιλιόμετρα το καθένα. Και όταν τα φέρανε εδώ έμεινε το ένα. Και τρέχουνε. Αυτά κάποια στιγμή είναι λεφτά δικά σας, δικά μας. Και θα καλεστούν να απολογηθούν γιατί έγιναν τα πράγματα έτσι. Παίρνω την ευθύνη για αυτά τα οποία λέω. Έχω χαρτιά στα χέρια μου. Και προκάλεσα την ΤΕΙ και όποιος θέλει ας έρθει να με αντιπαρατεθεί και να έρθει να μιλήσει μαζί μου. Και όχι ορισμένοι που μέχρι εχθές ήταν στην ίδια στέγη, άλλαξαν στέγη και πήραν άφεση αμαρτιών. Όλοι μαζί. Όσοι έχουν βάλει την υπογραφή και έχουν αναμειχθεί σε πράγματα, εγώ δεν λέω την όλη. Θα δούμε. Είδομε. Δεν θα τα αφήσω όμως. Ορκίστηκα, δεν θα τα αφήσω. Έστω και αν χρειαστεί να πληρώσω ορκωτούς από την τσέπη μου. Εγώ θα βγω ξαστεροπρόσωπος απέναντί σας. Σας δίνω